πέρα από την οργή και την αγανάκτηση την οποία καταγράψαμε από κάποιους, υπάρχει και έντονο το συνέστημα της αβεβαιότητας στους περισσότερους, γιατί δεν μπορούν όλοι και να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό που αποφασίστηκε χθες βράδυ. Και είχαμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και με ξένους πολίτες οι οποίοι ζουν στην Κύπρο. Συγκεκριμένα ένας Βρετανός μας μετέφερε ότι έχει την πρόθεση να μαζέψει τα χρήματα που έχει και να πάει να τα στείλει πίσω στη χώρα του, αν και ο ίδιος ζει πολλά χρόνια στην Κύπρο, όπως μας ανέφερε. Το άλλο που ήθελα να πω, Στεφανία, είναι ότι φαίνεται πως κάποιες τράπεζες ενδεχομένως για να μην τελειώσουν τα χρήματα από τις ATM και να μπορεί όσο περισσότερο κόσμος να πηγαίνει και να κάνει ανάληψη, φαίνεται ότι μείωσαν το όριο το οποίο υπήρχε. Και δηλαδή, Έμιλη, γνωρίζουμε ποια μείωση είχε το όριο? Γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το όριο και αν είναι επίσημα που αποφασίστηκε και έγινε αυτό. Πάντως, σε μία από τις ATM στην οποία βρισκόμασταν και είχε εκεί πολίτες και προσπαθούσαν να πάρουν χρήματα, συγκεκριμένα μπορούσαν να πάρουν μόνο από 200 ευρώ ο καθένας, ενώ προηγουμένως η συγκεκριμένη τράπεζα μας είπαν το όριο ήταν πάνω από 500 ευρώ για κάθε ανάληψη. Μάλιστα. Υπάρχει και έτσι μια κατάσταση πανικού έξω στον κόσμο, γιατί επίκειται το τριήμερο και όλοι ήθελαν να πάρουν χρήματα και να κάνουν τις αγορές τους ενδεχομένως. Είναι και λίγο η ψυχολογία του να μαθαίνεις κάτι που να σε επηρεάζει και να προσπαθείς να προλάβεις κάποια πράγματα. Σε κάποιες ATM επίσης, Στεφανία, που βρεθήκαμε, είχαμε τελειώσει και τα χρήματα. Βεβαίως, είναι κάτι που μας... λειτουργίας. Είναι κάτι το οποίο μας είπε και προηγουμένως ο κύριος Χλωρακιώτης όταν, του συνεργατισμού, όταν τον ρωτήσαμε γιατί οι αυτόματες ταμιακές μηχανές του συνεργατισμού έχουν προβλήματα, μας είπε έχουν τελειώσει τα χρήματα. Άρα από το πρωί πολίτες πηγαίνουν στις αυτόματες ταμιακές μηχανές και προσπαθούν να κάνουν αναλήψεις. Ο κύριος Χλωρακιώτης μας είπε ότι δεν παγωποιήθηκαν οι αναλήψεις. Όπως μας είπες και εσύ, γίνονται κανονικά οι αναλήψεις. Απλά δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν με το θέμα αυτό, Έμιλη, πως θα εφοδιάσουν τις αυτόματες ταμιακές μηχανές, τράπεζες και συνεργατικά ιδρύματα με χρήματα, καθώς είναι και το τριήμερο, πολλοί θα βγουν εκτός πόλης. Έμιλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τις δηλώσεις τις οποίες κατέγραψε η Έμιλη Μιχαήλ. Ήρθα να τραβήξω, ήρθα για την τράπεζα από το πρωί, αλλά η τράπεζα είναι κλειστή. Δυστυχώς είμαστε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Ο κόσμος απορεί, διότι μέχρι εψές αντιλαμβάνουμε στις ειδήσεις λέγεται ότι δεν υπάρχει κούρεμα, δεν υπάρχει αύξηση εταιρικού φόρου και σε 4-5 ώρες όλα γίνονται πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο το κούρεμα. Τούτον έχω να πω. Είναι καταστροφικό. Τι μπορώ να πω, και μη χειρότερα, αγαπητοί μου. Και μη χειρότερα. Είτε Δευτέρα είτε σήμερα, κλείσαν τα ούλα. Δουλεύουμε, φυλάμε κάτι για ένα σκοπό και να μας παίρνουν τα λεφτά μας. Είναι άδικο το πράγμα. Άδικο. Πολύ άδικο το πράγμα. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Τι πιστεύουμε, τίποτε δεν θα γίνει στο τέλος. Είναι μια καταστροφή το πράγμα. Θα καταστραφούμε στο τέλος. Θα αναγκαστούμε να φύγουμε από την Κύπρο. Είναι μία καταστροφή. Δεν το πιστεύω. Είναι λάθος το πράγμα. Μεγάλο λάθος. Θα αναγκαστεί ο κόσμος να σηκώσει τα λεφτά του. Αν μπορούμε να τα σηκώσουμε φυσικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Λυπούμε. Λυπούμε πάντως, για έτσι πρόεδρο, λυπούμε. Με τη μέχρι στιγμής πληροφόρηση, εγώ δεν είχα καταθέσεις, δεν έχω καταθέσεις, δεν είχα ποτέ. Εάν το δίλημα ήταν κούρεμα των καταθέσεων ή μείωση των μισθών, εμείς οι μισθοσυντήρητοι αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Αν για παράδειγμα κοπούν τα προσωρινά δάνεια, θα παραλύσουν οι μισθοσυντήρητες σαν εμάς. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Έχουν ξεγελάσει τον κόσμο ότι δεν θα γίνονταν κούρεμα των καταθέσεων και τώρα ο κόσμος τρέχει και δεν προλαβαίνει. Απαράδεκτη. Ήρθατε για να πάρετε λεφτά? Για να περάσω το τρίμερο, αφού πώς θα περάσουμε διαφορετικά.
Ήρθαμε λόγω των ειδήσεων επειδή έχουμε οικονομικές υποχρεώσεις των Σαββατοκυριακών και λεφτά έχουμε σπίτι. Οπότε είναι πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Τι έχετε να πείτε για τις εξέλιξεις? Τι έχω να πω, κανονικά εγώ που μπορώ να έχω λίγες καταθέσεις και έχω και δάνειο, έπρεπε να έρθει να κουρέψει ο δάνειο μου, γιατί μόνο την καταθέση μου να κουρέψει. Ή έπρεπε να έρθει να μου πει να σου κουρέψω καταθέσεις, αλλά αν είσαι δάνειο, κοινά που θα μου πιάσει να μου τα βάλει μες στο δάνειο μου. Εγώ αν έχω 50.000 δάνειο, έχω 30.000 καταθέσεις, γιατί να μου πάρει από τις καταθέσεις και να μην τα βάλει μες στο δάνειο. Ας μου πάρει από το δάνειο μου στο δάνειο. Τι να πω. Ήταν όλα σχεδιασμένα, οι μεγάλοι ξέραν τι θα γίνει, οπότε έβγαλαν τα λεφτά τους έξω, απλά έφταξε ο κοσμάκης πας. Όχι, δεν μας δίνει παραπάνω από 200 ευρώ. Έχουν βάλει όριο δηλαδή? Δεν ξέρω. Γιατί ήρθατε, επειδή είχε και ουρές? Να περάσουμε το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, όταν έχεις οικογένεια. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσαν να κάνουν για τους Κύπριους καταθέτες. Δεν ξέρουμε τελικά πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα δούμε.